Πάμε στη Γερμανία, όπου υπάρχει ιστορική ένταση εκεί, πολιτική, ως προς τις επόμενες κινήσεις. Στο Βερολίνο βρίσκουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη και να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τούσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρώην Πολωνός πρωθυπουργός, έχει εξαπολύσει μια σφοδρότατη επίθεση στον γερμανό καγκελάριο. Έλα, Δήμητρα. Γεια σας από το Βερολίνο. Σία, έτσι είναι. Και εδώ είναι μια ζωφερή νύχτα. Όλοι παρακολουθούν ευρόντιτοι τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου της Ουκρανίας. Όμως την ίδια ώρα έντονη δυσαρέσκεια έχει ξεσπάσει στο Βερολίνο σε πολλούς κύκλους εναντίον του καγκελαρίου Όλαφ Σόλτς εξαιτίας της άρνησής του, όπως φάνηκε και στις Βρυξέλλες, να αποκλειστεί η Ρωσία από το διεθνές δίκτυο συναλλαγών SWIFT, το οποίο θεωρείται ως το έσχατο μέσο και πολλοί το χαρακτηρίζουν, όπως και ο επικεφαλής των χριστιανοδημοκρατών και διάδοχος της Άγγελα Μέρκελ, Φρίντριχ Μέρτς, ως το οικονομικό πυρηνικό όπλο, για να το πούμε κάπως έτσι. Ο Όλαφ Σόλτς φαίνεται ότι απορρίπτει ένα τέτοιο μέτρο προς το παρόν, θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη χρόνος και είναι διατεθειμένος να εξεντλήσει όλες τις δυνατότητες που έχουν απομείνει στο πεδίο των οικονομικών κυρώσεων. Προς το παρόν, τουλάχιστον στη Γερμανία, τόσο ο Υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ από τους Φιλελευθέρους, όσο και η Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ από τους Πρασίνους, φαίνεται να στηρίζουν τον Όλαφ Σόλτς ως προς την απόφασή του αυτή, θεωρώντας ότι το μέτρο αυτό θα πλήξει τις γερμανικές επιχειρήσεις αλλά και απλούς πολίτες. Μάλιστα, η Αναλένα Μπέρμποκ αναφέρθηκε και στο παράδειγμα του Ιράν, λέγοντας ότι από αντίστοιχα μέτρα πλήττεται επίσης και η κοινωνία των πολιτών. Και όλα αυτά την ίδια ώρα, όπως είπες, στη γειτονική Πολωνία, ο Ντόναλντ Τούσκ, πλέον επικεφαλής της πολωνικής αντιπολίτευσης, έχει εξαπολύσει μια δρυμία επίθεση εναντίον του σοσιαλδημοκράτη καγκελαρίου Όλαφ Σόλτς, αποκαλώντας τη στάση της Γερμανίας αυτή τη στιγμή ως προς το θέμα του SWIFT ντροπή για την Ευρώπη, Σία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Και εδώ είναι ένα άλλο σημείο στο οποίο μπορεί κανείς να σταθεί, το πόσο διαφορετικής έντασης είναι οι αντιδράσεις μέσα στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Ρωσία. Διαφορετική είναι η τοποθέτηση των μεσογειακών χωρών, των βόρειων χωρών και διαφορετική αυτή των χωρών της Βαλτικής, των χωρών, εν πάση περιπτώσει, που έχουν λογαριασμούς με τη Ρωσία. Νομίζω ότι ο Πούτιν το γνωρίζει καλά αυτό.